Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε, Νίκος Μπουλμασάκος, με τον νικητή για το δεύτερο Brawler Zine Online. Και μάλλον νομίζω ότι σε έχω ξαναδεί. Έχουμε ένα τεζαβού. Να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στον Death Lord Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά, Ναι, δεύτερη. Δεύτερη. Και μου είπες ότι δεν έχεις κάποιο σχέδιο να αφήσεις κάποιον άλλο να κερδίσει. Θέλεις το spot στο Invitational. Σόνι και καλά. Νομίζω σχεδόν το έχω εξασφαλίσει, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχουμε αρκετά τουρνουά, είναι κάθε εβδομάδα. Αλλά το ναι, να το ξεκινάς με full πόντους σε δύο στα δύο τουρνουά είναι ένα απίστευτο 100%. Πάρα πολύ δυνατό. Να πούμε ότι αυτή τη φορά είχαμε 121 άτομα, που είναι 15 άτομα περισσότερα από το προηγούμενο. Πολλά συγχαρητήρια. Επίσης, νομίζω ότι επειδή είσαι ο μόνος άνθρωπος που το έχει ξανακάνει αυτό τη συνέντευξη, να μας πεις και λίγα λόγια, μιας και έχεις κερδίσει τώρα πλέον online τουρνουά σε δύο διαφορετικά φορμάτ. Δηλαδή, πώς φάνηκε το φορμάτ και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Κοίτα, από άποψη χρόνου, γλιτώσαμε χρόνο σίγουρα. Δηλαδή, δεν περιμέναμε όσες ώρες όσο την προηγούμενη φορά. Βέβαια, αυτό ότι έλειψε το ban ήταν λίγο πιο random κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν έχανες ένα κρίσιμο match-up, μπορεί να έχανες και το best of 5. Πώς πήγε, ας πούμε, το τουρνουά για εσένα προσωπικά, ρε παιδί μου, από άποψη match-ups, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είχες σκληρότερο ανταγωνισμό, ήταν περίπου το ίδιο, ακολούθησες κάποια νόρμα, κάποια φόρμα που είχες φτιάξει σε προηγούμενο διαγωνισμό. Νόρμα, συγγνώμη, ναι. Φόρμα. Θα σου πω ακριβώς. Κοίτα, έπαιξα Warlock, γιατί ο Warlock είναι ένα class που έχει δύο viable decks και θεωρώ ότι είναι παντοδύναμος. Έπαιξα Priest, γιατί μου αρέσει σαν class και θέλω να γίνω και καλύτερος και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλό matchup με τα δύο aggro decks του φόρμα, το Zoo και το Hunter. Mm-hmm. Και έπαιξα και Mage, γιατί θέλω να βελτιωθώ, δοκιμάζω κάποια πράγματα με ένα control Mage αυτή τη στιγμή και μου πήγε καλά. Και υπάρχει και το aggro Mage, στην περίπτωση που χρειάζεται να σπάσει ένα περίεργο control deck του αντιπάλου. Γενικότερα το γεγονός ότι είναι ένα online τουρνουά και επιτρέπονται αλλαγές στα καρτών δεν σημαίνει μόνο ότι μπορεί να βάλεις κάποια μικρά silver bullets ανάλογα τον παίχτη που παίζεις, είναι και ότι μπορείς να βάλεις μέσα, να αλλάξεις όλο το deck. Μπορείς να παίξεις ένα deck φτιαγμένο για να κερδίζει ένα matchup το οποίο, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν δύσκολο. Ωραία. Φαντάζομαι να δεις τώρα γιατί. Έχουμε και τις τεχνικές δυσκολίες της συνέντευξης. Τι να κάνω, πες μου. Ωραία, λοιπόν. Αρχικά, αν μπορούσες, θα ήθελα να με βάλεις και στο mute εμένα. Δηλαδή, στο mute, τέλεια. Ωραία, λοιπόν, με ακούς τώρα? Δεν με ακούς τώρα. Οπότε, να πούμε κιόλας ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχες αρκετή εμπειρία, καθώς έχεις παίξει σε πάρα πολύ ελληνικά τουρνουά. Και να μας πεις και λίγα λόγια και εσύ πώς το βλέπεις. Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο σε βοήθησε, ας πούμε, πιστεύεις ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, πιστεύεις ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά στο γεγονός ότι έχεις παίξει τόσα ελληνικά τουρνουά με κάποιον παίχτη που έπαιζε για πρώτη φορά? Ναι, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτά τα τουρνουά. Γενικότερα, δηλαδή, πόσο διαφορετικά θα αντιμετώπισε ο Death Lord που ξεκίναγε να παίζει Hearthstone σε τουρνουά με τον Death Lord τον τώρα, ας πούμε, ένα τουρνουά? Εντάξει, ο Death Lord όταν ξεκίνησε να παίζει είχε τόσα λίγα decks που σε ένα τέτοιο τουρνουά είχε μειονέκτημα. Okay. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο τουρνουά πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 με 4 class, όλες τις κάρτες, όλα τα πιθανά decks και να τις ξέρεις και καλά. Με έχει βοηθήσει αρκετά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ξέρω τα matchups πάρα πολύ καλά, δηλαδή και το ποσοστό νίκης που έχεις θεωρητικά σε κάθε matchup και επίσης και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις στο Mulligan και στο Playstyle κάθε διαφορετικό αντίπαλο, και θεωρώ ότι αυτά είναι και τα δύο πιο σημαντικά πράγματα στο παιχνίδι. Okay, οπότε δηλαδή, αυτό τεχνικά που μας λες, εντάξει, είναι και λίγο λογικό. Δηλαδή, το ότι έχεις παίξει περισσότερο σου δίνει κάποια extra ή πράγματα τα οποία βλέπει κάποιος παίζοντας περισσότερο. Δηλαδή, τα matchup σου, τις επιλογές σου, να ξέρεις πώς μπορείς να κάνεις counter κάτι. Λίγα λόγια, θέλω να μας πεις για κάποιο, πάλι να κάνουμε λίγο αυτές τις standard ερωτήσεις τις οποίες έχει κάθε συνέντευξη. Το δυσκολότερο game σου, πάλι. Δυσκολότερος αντίπαλός σου.
Ναι. Πάλι παίξαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Φιμπέλι. Δηλαδή 3-2 στο τελευταίο game τον κέρδισα μάκρο Mage με top deck. Είμαι Και σίγουρος ότι ήταν πολύ χαρούμενος μετά από αυτό. παίξαμε πολύ καλά games με τον Φιμπέλι. Ωραία. Και με το Lego Boss ήταν επεισοδιακά τα games επίσης. Δηλαδή ήταν για διαφορετικούς λόγους, ας πούμε, και τα δύο best of 5 ήταν πολύ ωραία. Θες να σου πω και κάποιο, ας πούμε, Άμα αστείο. θέλεις, ναι, άμα θέλεις κάποιο funny moment από το τουρνουά, ναι, Ναι, αυτό προφανώς. ο Φιμπέλι μου κέρδισε το Hanlock vs Hanlock και το Priest vs Priest. Δηλαδή ουσιαστικά έπρεπε να χάσω επειδή έχασα δύο Mirror Match, αλλά κατάφερα και του σπάσα το Hanlock με τον Hunter με Hanlock. Δηλαδή του πήρα τρία matchups, ας πούμε, για Που λίγο περίπου. ήταν πολύ δύσκολα κανονικά, ναι. Και ήμουν και τυχερό, ειδικά σε αυτό δεν είχε τίποτα. Εντάξει, το Priest vs Priest, ας πούμε, ήταν αστείο γιατί ενώ είχε card advantage όλο το game, είχε τραβήξει πολύ περισσότερε κάρτε από το deck. Δηλαδή, έχω βγάλει περισσότερο value όσον αφορά το deck. Οπότε, αν πηγαίναμε στο fatigue, θα έχανα, θα κέρδιζα. Οπότε, το κατάλαβε αυτό ο Πιμπέλη και πήγε να γύρισε τελείω την τακτική του και πήγε απλά να με κάνει όσο όλο το game overdraw. Και τελικά κατάφερε να με βγάλει με exact lethal, με silence, shadow madness τον pyromancer μου. Έκανε ένα περίεργο play και με βγάλει ακριβώ lethal. Α, οκ, πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν. Ωραία Ναι, player, παιδί μου, ναι. ναι. Θέλω να μας πεις επίσης κάτι το οποίο ίσως να άλλαζε σαν λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάτι που να λες ότι, δεν δούλεψε τόσο, ίσως να πρέπει να το βελτιώσω, ας πούμε. Ωραία. Κοίτα, επειδή εγώ βασίζω πάρα πολύ το πόσο καλά θα πάω σε ένα τουρνουά και το πώς θα επιλέξω decks στο ποιο θα είναι το blind pick που θα γίνει στην αρχή, δηλαδή το πρώτο matchup, το τι θα διαλέξω εγώ και τι θα διαλέξω ο αντίπαλος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή αυτό βάζει και τύχη στο παιχνίδι, ίσως να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να αυτό σε κάποια στιγμή στο παιχνίδι να αλλάξει, δηλαδή να είναι πιο fixed το τι θα παίξουν οι παίκτες, ανάλογα με τα decks τους, δηλαδή π.χ. να ξεκινάνε με κάτι και να το συμφωνούν, να ξεκινάνε με κάτι συγκεκριμένο, να φαντάσου έχω σκεφτεί ένα περίεργο format, το οποίο βέβαια ενδείκνεται μόνο για final stages τουρνουά και Ναι, πιο έχει. μεγάλο τουρνουά. Best of 9 με 3 decks, με 4 decks ένα ban και παίζουν όλα τα decks του ενός παίκτη με όλα τα decks του άλλου παίκτη. Ναι. Γενικότερα, και όσοι σε ξέρουν, μιλάνε μαζί σου, ξέρουν ότι είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές ιδέες γενικότερα για τουρνουά, για decks, για το game αυτό. Και προφανώς αυτό φαίνεται και όλα στο γεγονός ότι καταφέρνεις βασισμένος αρκετά σε θεωρία, όπως μπορεί να δει κάποιος που Ναι. ακολουθεί την πορεία σου, να έχεις τόσα καλά results. Οπότε, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνέντευξης. Να σε ευχαριστήσω και για τη δεύτερη φορά που ήσουν μαζί μας. Αυτή τη φορά είχαμε και μια φανταστική σου φωτογραφία. Εδώ πέρα που είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσουν αρκετοί από τα παιδιά στο Facebook να χρησιμοποιήσουν για κακούς σκοπούς. Όντως. Δεν ξέρω βασικά, δεν είμαι σε τέτοια group. Ψέματα λέω, είμαι σε Το τέτοια. κάνεις αυτό. Ψέματα λέω, είμαι σε τέτοια group. Λοιπόν, οπότε Deathlord, συγχαρητήρια για τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη σου. Συγγνώμη. Ό,τι θέλω Βάζει λέω. κάτι. Είναι σαν το Lina the Dog που λέω ποια είναι αυτή με το τέτοιο. Guys, συμβαίνει, sorry. Λοιπόν. Οπότε, συγχαρητήρια για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κάποιο άλλο Έλληνα ούτε σε online ούτε σε LAN τουρνουά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθο αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε, συγχαρητήρια. Θα σε δούμε σε άλλα τουρνουά. Θα παίξω λογικά και σε άλλα. Όπως είπα και την άλλη φορά, θα προσπαθήσω να παίξω όσο μπορώ. Εντάξει, δεν μπορώ να Σωστό. παίξω σε όλα. Εντάξει, προφανώς είναι λίγο χρονοβόρα, ναι. Ναι. Οπότε, συγχαρητήρια άλλη μια φορά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Η βαθμολογία θα ανέβει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την λήξη αυτού του τουρνουά. Deathlore, συγχαρητήρια. Θα τα πούμε στο επόμενο τουρνουά, φαντάζομαι. Για See όλα. you next week. See you next week. See you next week. Όχι see you LAN, είναι see you online αυτό. Έτσι. Λοιπόν, για τα παιδιά στο σπίτι που μας βλέπουν, ήμουν ο Νίκος Μπασάκος και αυτό ήταν η συνέντευξη με τον νικητή του δεύτερου online Brawler Zine. Μέχρι την επόμενη φορά, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στα online Brawler Zine και στα LAN, τσεκάροντας τη σελίδα μας, είτε στο Facebook, είτε το website μας. Μέχρι τότε, να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Χαίρετε.